Θα σας διαβάζω όμως, δεν λέω το επώνυμο, δεν θέλει ο άνθρωπος. Μήνυμα που μου ήρθε χθες από ένα φίλο μου πολύ γνωστό επιχειρηματία, ο οποίος έχει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας. Το μικρό του όνομα είναι Βασίλη. Δεν λέω το επώνυμο, δεν θέλει. Σας το διαβάζω, το κινητό μου το μαζί, δεν το κάνω λάθος. Να είσαστε καλά με τη μη επιστρεπτέα, τουλάχιστον για επιχειρήσεις σωστές μικρές, αν λέει το ξενοδοχείο του, με 30 εργαζομένους θα μας κάνετε στο τέλος δικαιοδοφόρους. Τέτοια αντιμετώπιση δεν μπορούσε ούτε να διανοηθώ. Όποιος γκρινιάζει το υπογράφω ότι είναι απατεώνας. Αλλά προσέξτε, διαβάζω τώρα πάλι το κινητό μου, το έχω κρατήσει γιατί θέλω επιχειρήματα. Ο κ. Ντομπρόφσκης, που είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος Κομισιόν, ανέβασε στα νέα προχθές ένα άρθρο με τίτλο «Η Ελλάδα διαχειρίζεται καλά την κρίση». Το έχει κάνει retweet εδώ εκτελεστική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον επίσημο του λογαριασμό. Προσέξτε, η Ελλάδα διαχειρίζεται καλά την κρίση. Με συγχωρείτε κύριε Χαρτονικολάου. Βγαίνουν οι Ευρωπαίοι και λένε «Η Ελλάδα διαχειρίζεται καλά την κρίση». Βγαίνει η κυρία Βεστάγκερ στο τηλεφώνου που πήραμε τον κύριο Σταϊκούρα και μας λέει «Μπράβο κύριε Υπουργή της Ελλάδος. Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για το πώς αξιοποιείται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ». Εγώ το έχω την ευθύνη του ΕΣΠΑ και μου ακούω την αρμόδια επίτροπο να μου λέει «Μπράβο σας, είστε παράδειγμα προς μίμηση». Και μου βγάζει τον πίνακα και βάζει την Ελλάδα δεύτερη σε όλη την Ευρώπη σε απορρόφηση έστω με τον COVID. Να μην το πω.